20 μέρες και το θρίλερ συνεχίζεται. Μετά τη χθεσινοβραδινή ανάσυρση του τσιμεντομπλοκ από την Κόκκινη Λίμνη, οι αρχές πραγματοποίησαν σήμερα νέες έρευνες σε μια προσπάθεια εντοπισμού και ανάσυρσης των δύο σωρών που βρίσκονται μέσα στις βαλίτσες του τρόμου. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι επανήρχησαν οι έρευνες εδώ στην Κόκκινη Λίμνη. Δίτης εισήλθε στο ειδικό κουβούκλιο και με τη βοήθεια γερανού καταδύθηκε στα νερά της λίμνης. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε το τσιμεντομπλοκ, που σύμφωνα με πληροφορίες ομοιάζει με αυτό που είχε μέσα η πρώτη βαλίτσα. Φωτογραφία ντοκουμέντο από το βυθό της Κόκκινης Λίμνης ανήρτησε στο Facebook ο Μάρκος Τράγκολας. Έρευνα με υπομονή, επιμονή, αισιοδοξία και ελπίδα. Μέχρι τέλους. Ο 35χρονος καθομολογίαν serial killer, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στους ανακριτές ότι έδεσε τσιμεντομπλοκ με τη μία βαλίτσα θανάτου. Μετά από περίπου μία ώρα ο Δίτης εξήλθε από τα νερά της λίμνης, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα. Απόψε φτάνει στην Κύπρο το σύστημα Sonar και ο Ισπανός χειριστής του. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθούν δοκιμές στην λίμνη Μεμή και στη συνέχεια το σύστημα θα μεταφερθεί στην Κόκκινη Λίμνη για τις νέες έρευνες. Το υπερσύγχρονο σύστημα Sonar είναι ένα παγκόσμιο γεωγραφικό σύστημα αναφοράς και σύμφωνα με πληροφορίες, ΞΕΔ, ΣΥΤΑ και τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας ρίχνονται στη μάχη για βοήθεια, ώστε αυτό να δίδει ακριβείς συντεταγμένες.